Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω την πρωινή και βραδινή μου ρουτίνα, τα προϊόντα που χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο, με το που φθινοπόριασε δηλαδή, είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που χρησιμοποιούσα το καλοκαίρι και εντελώς διαφορετικά από ό,τι σας έχω δείξει μέχρι τώρα. Είναι όλα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, όλα καινούργια προϊόντα που δεν έχετε ξαναδεί σε αυτό το κανάλι. Θα σας τα δείχνω και συγχρόνως θα τα σχολιάζω, θα σας πω τις εντυπώσεις μου μέχρι τώρα. Ιδανικά θα το βίντεο ήθελα να το γυρίσω στο μπάνιο, για να με βλέπετε κιόλας που πλένουμε και τα λοιπά, αλλά το φως στο μπάνιο δεν είναι καλό, δεν θα έβγαινε καλή ποιότητα του βίντεο και δεν χωρούσε μέσα το φως, το softbox, οπότε αποφάσισα να σας το κάνω εδώ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Περίοδο χρησιμοποιώ ένα ολοκένουργιο καθαριστικό, ολοκένουργιο και στην δική μου ρουτίνα, αλλά και γενικότερα στην αγορά. Πρόκειται για αυτό εδώ, το οποίο είναι μια καινούργια σειρά προϊόντων, τις οποίες έχει βγάλει ο Hiram, ο οποίος είναι ένας YouTuber από τη Χονολουλού. Η εταιρεία λέγεται Selfless by Hiram. Λοιπόν, είναι σε συνεργασία με την Inkylist, υπό την αιγίδα της Inkylist, λέγεται Centella and Green Tea Daily Gel Cleanser. Αυτός ο YouTuber είναι υπέρ του να χρησιμοποιούμε, μάλλον όχι είναι υπέρ, είναι φανατικός του να χρησιμοποιούμε προϊόντα τα οποία δεν έχουν μέσα αρώματα, δεν έχουν χρώμα, δεν έχουν τίποτα το περιττό. Γενικά, χρησιμοποιεί σε όλα τα βίντεο, δηλαδή αυτό που προωθεί είναι το να χρησιμοποιούμε προϊόντα τα οποία έχουν θρεπτικά συστατικά για την επιδερμίδα και τίποτα περιττό. Οπότε και η σειρά των προϊόντων που έχει βγάλει είναι πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία. Έτσι είναι και αυτό το προϊόν. Έχει μέσα, να σας πω, 3% πράσινο τσάι, 5% σεντέλα. Αυτά και τα δύο είναι αντιοξειδωτικά. Μειώνουν ερυθρότητα και βοηθάνε στην ομοιομορφία της επιδερμίδας και έχει και 14% γλυκερίνη που βοηθάει στην ενυδάτωση. Επίσης το προϊόν έχει 5,5 με 5,7 pH, πράγμα που σημαίνει ότι δεν διαταράσει καθόλου το pH της επιδερμίδας. Δεν έχει εννοείται SLS, δεν έχει τίποτα το βλαβερό, ούτε mineral oils, τίποτα. Δηλαδή κοιτώντας τα συστατικά, πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Έχει μόνο τα συστατικά που σας είπα, τα ευεργετικά, συν ότι είναι απαραίτητο για να δημιουργηθεί ένα καθαριστικό, τίποτα επιπλέον από χημικά. Λοιπόν, είναι cruelty free, είναι vegan, είναι palm free, αυτό από την εντύπωση σημαίνει ότι δεν έχει φινικέλαιο, έτσι το καταλαβαίνω εγώ, δεν το βρήκα κάπου σαν μετάφραση. Το μόνο του αρνητικό είναι ότι δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στα μάτια, δηλαδή θα ήθελα να είναι καθαριστικό και για τα μάτια. Λοιπόν, να σας πω ότι με κάθε αγορά του προϊόντος τα έσοδα πάνε και στην αναδάσωση, αλλά και στην ενίσχυση οργανισμών που φροντίζουν να υπάρχει νερό, πόσιμο νερό σε χώρες της Αφρικής. Οπότε έχει και περιβαλλοντικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα αυτή η εταιρεία που έχει φτιάξει αυτός ο YouTuber. Η συσκευασία είναι και ανακυκλωμένη αλλά και ανακυκλώσιμη. Να σας πω ότι για να ανακυκλωθούν σωστά αυτές οι συσκευασίες, δεν τις τελειώνουμε και απλά τις πετάμε στην ανακύκλωση. Κόβουμε από πάνω τη συσκευασία, χρησιμοποιούμε όλο το προϊόν, το πλένουμε καλά και έπειτα, αφού το διαχωρίσουμε από το καπάκι, πετάμε την πάνω συσκευασία και το καπάκι ξεχωριστά στην ανακύκλωση. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος ώστε να ανακυκλωθεί πλήρως το προϊόν. Και αφού πλατείασα με τα γύρω-γύρω, πάω να σας μιλήσω για το προϊόν. Λοιπόν, καταρχήν να σας το δείξω πως είναι μέσα. Είναι, δεν μυρίζει καθόλου, είναι ένα λεπτόρευστο τζέλ, φαίνεται. Μισό λεπτό, να κλείσω το δυνατό το φως για να βλέπετε καλύτερα.
Λοιπόν, τώρα νομίζω φαίνεται πολύ καλύτερα. Είναι αυτό εδώ. Σαν αίσθηση στο πρόσωπο είναι πολύ υδατικό. Θα το ξανανάψω όμως τώρα το φως, γιατί είμαι θεοσκότεινη. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ... το νιώθεις δηλαδή ότι είναι υδατικό την ώρα που το χρησιμοποιείς, ήπιο και αφήνει την επιδερμίδα πολύ ωραία μετά, δηλαδή δεν νιώθεις να σε τραβάει, δεν νιώθεις τίποτα. Είναι για όλους τους τύπους επιδερμίδας, μου αρέσει πάρα πολύ μέχρι στιγμής, πάω να βρέξω το πρόσωπό μου και έρχομαι να το εφαρμόσουμε παρέα. A few minutes later. Λοιπόν, βάζω μια μικρή ποσότητα, κάνουμε έτσι λίγο αφρό και το τοποθετούμε. Πω, είναι πολύ ευχάριστο στην αίσθηση. Πολύ έτσι δροσιστικό, ενυδατικό. Αυτός ο YouTuber και άλλοι YouTuber δηλαδή στο εξωτερικό λένε ότι τα καθαριστικά πρέπει να τα χρησιμοποιούμε, να τα τρίβουμε στο πρόσωπό μας για ένα λεπτό. Οπότε και αυτός αυτό προτείνει για το καθαριστικό του, διότι χρειάζεται λίγος χρόνος προκειμένου τα ενεργά συστατικά να εισχωρήσουν στην επιδερμίδα, αλλά και να καθαρίσουν πιο αποτελεσματικά οι πόροι μας. Εντάξει, εγώ δεν το χρησιμοποιώ ένα λεπτό, είναι αρκετούτσικο, όσο μπορώ περισσότερο όμως. Ωραία, και πάω να το ξεπλύνω. Αχ, δροσίστηκα. Λοιπόν, ξύπνησα τώρα λίγο γιατί ήμουν ακόμα από τον ύπνο. Πάμε τώρα στο τόνερ. Κανονικά δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τόνερ με το συγκεκριμένο καθαριστικό, διότι η δουλειά του τόνερ είναι να επαναφέρει το pH. Με αυτό το καθαριστικό δεν έχει διαταραχθεί το pH, οπότε είναι ένα βήμα, μπορείς να το πεις, και περιττό. Εκτός άμα το τόνερ σας έχει κάποια ενεργά συστατικά, κάνει κάτι έξτρα πέρα από το να επαναφέρει το pH. Εγώ έχω πάρει αυτό εδώ από Natura Siberica, το οποίο είναι αντιοξυδοτικό. Είναι με άγρια blueberries, κάνει ενυδάτωση λέει και αντιοξύδωση. Και εκτός από τα blueberries έχει μέσα και υαλουρονικό και βιταμίνη B5. Τώρα, δεν με έχει ενθουσιάσει το προϊόν. Καταρχήν, μου είπαν ότι μπορείς να το ψεκάσεις και έτσι απευθείας στο πρόσωπο. Όταν το κάνω αυτό, στο πρόσωπο αφήνει κομματάκια αφρού. Δηλαδή, ενώ δεν έχει μέσα SLS το προϊόν, για κάποιο λόγο αφρίζει. Οπότε μου αφήνει κομμάτια αφρού στο πρόσωπο, τα οποία αργούν να στεγνώσουν, οπότε αργώ και εγώ να βάλω τα υπόλοιπα προϊόντα. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Χρησιμοποιώ ένα βαμβακάκι, ντε μακιγιάζ, για να το τοποθετήσω. Πάλι όταν το βάζω εδώ κάνει αφρό, θέλω να σας το δείξω. Θα το ψεκάσω εδώ στο χέρι μου, θα κλείσω πάλι το φως. Ωραία. Δείτε τον αφρό που κάνει. Δεν ξέρω γιατί αφρίζει, δεν μου αρέσει να βλέπω αφρό στο τόνερ μου και ξανανάβω το φως. Έτσι θα σας πάω σήμερα. Λοιπόν, πάμε να το τοποθετήσουμε. Δηλαδή, λόγω του ότι αφρίζει, θα το τελειώσω, γιατί τώρα το πήρα, αλλά δεν θα το ξαναγόραζα. Δεν είναι κάτι που σας προτείνω. Μυρίζει ωραία, έχει ωραία αίσθηση στο πρόσωπο, αλλά γιατί αφρίζει. Εμένα αυτό το πράγμα με χαλάει. Λοιπόν, τέλος πάντων, επίσης λέει ότι δίνει λάμψη, εγώ αυτή τη λάμψη δεν τη βλέπω. Απλά αφήνει έτσι μια ωραία αίσθηση στο πρόσωπο. Έχω δοκιμάσει όμως και πολύ πιο ωραία τόνερ που κάνανε τη σούπερ ενυδάτωση και δίνανε και λάμψη. Okay. Και ενώ είναι ακόμα υγρό το πρόσωπο, βάζω υαλουρονικό κάθε πρωί. Αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ από The Inky List αυτό το υαλουρονικό εδώ πέρα. Τα Inky List τα βρίσκουμε στα Sephora πλέον, οπότε εύκολα μπορείτε να τα προμηθευτείτε. Αυτό το υαλουρονικό είναι πολύ λεπτόρευστο, είναι σαν νεράκι, είναι πιο λεπτόρευστο από τις The Ordinary που σας έχω δείξει.
Και είναι κατάλληλο για όλες τις επιδερμίδες. Και για τις πιο λιπαρές θεωρώ ότι είναι κατάλληλο, λόγω του ότι είναι τόσο λεπτόρευστο. Πάντα όταν χρησιμοποιείτε υαλουρονικό, θα το χρησιμοποιείτε σε βρεγμένη επιδερμίδα και από πάνω θα βάζετε ενυδατική, γιατί αλλιώς θα σας στεγνώσει την επιδερμίδα, θα έχετε τα αντίθετα αποτελέσματα. Λοιπόν, και συνεχίζω με την κρέμα ματιών. Χρησιμοποιώ από Aloe Plus Colors αυτήν εδώ. Τώρα, είμαι πολύ ευχαριστημένη μέχρι στιγμής. Θέλω να σας πω κάτι όμως. Η μυρωδιά αυτής της κρέμας ματιών και η υφή και η αίσθηση όταν τη βάζεις στα μάτια είναι ακριβώς η ίδια με την κρέμα ματιών της Lavia Rose. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ να δω αν είναι και ακριβώς ίδια τα συστατικά, γιατί στη Lavia Rose, τουλάχιστον αυτή την περίοδο που κοίταξα εγώ, δεν γράφανε τα συστατικά της κρέμας που είχα δοκιμάσει εγώ, γράφανε από άλλες κρέμες, αλλά όχι από εκείνη. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι όντως ίδια και τα συστατικά, αλλά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πρώτη φορά στη ζωή μου χρησιμοποιώ τόσο παρεμφερή προϊόντα. Τώρα, αν είναι και το ίδιο αποτελεσματική, δεν μπορώ να το πω ακόμα, γιατί είμαι σχετικά στην αρχή της συσκευασίας. Λογικά, μέχρι να φτάσει το προϊόν στα έμπτης, θα έχω και μία πιο ολοκληρωμένη άποψη. Να σας πω ότι είναι ένα προϊόν το οποίο μπορείς να το τοποθετήσεις και στα χείλη, στις ρινοπαριακές δηλαδή, όχι στα χείλη, εδώ πέρα και εδώ. Είναι κατάλληλο για λεπτές γραμμές, έχει μέσα υαλουρονικό. Μου αρέσει προς το παρόν, θα δείξει. Και αφού βάλαμε και την κρέμα ματιών, εγώ δεν χρησιμοποιώ κρέμα ημέρας, γιατί χρησιμοποιώ αντιλιακό, το οποίο κάνει και ενυδάτωση. Αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ αυτό, τη Σκονταλή, είναι με 50 δείκτη προστασίας, είναι και για πρόσωπο και για σώμα, αυτό το είχα πάρει για την παραλία και περίσεψε. Λοιπόν, για το σώμα, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλό, αλλά να σας πω κάτι. Ό,τι αντιλιακό έχω χρησιμοποιήσει στο σώμα, μια χαρά ήταν. Δηλαδή, στο σώμα δεν έχω κάποιες απαιτήσεις, όλα καλά μου φαίνονται. Στο πρόσωπο όμως, είναι καταπληκτικό. Γιατί είναι καταπληκτικό? Καταρχήν, δεν ξέρω γιατί είχα κάνει αυτή τη βλακεία, πώς είχε κολλήσει το μυαλό μου. Το πήρα, είδα σπρέι και για κάποιο λόγο πήγα και το ψέκασα έτσι στο πρόσωπο. Μη ρωτήσετε γιατί το έκανα αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, και παρόλο που το ψέκασα έτσι στο πρόσωπο και πήγε στα μάτια, δεν με έτσουξε καθόλου, καθόλου. Λοιπόν, ο σωστός τρόπος είναι έτσι, το βάζουμε εδώ στο χέρι. Είναι σαν νερό, πολύ λεπτόρευστο και το τοποθετούμε. Μου αρέσει πάρα πολύ καταρχήν για τη θάλασσα, γιατί όσο και να υδρώσεις, δεν νιώθεις να σε βαραίνει αυτό το πράγμα. Και επίσης, όσες βουτιές και να κάνεις στη θάλασσα και να κουνηθεί το αντιλιακό από την περιοχή των ματιών, παρένθεση, μπορείς να το τοποθετήσεις και στα μάτια. Αν βουτήξεις όμως και πάει πιο ψηλά, μέσα στο μάτι, δεν σε τσούζει καθόλου. Εμένα δηλαδή, που έχω και βέσει στα μάτια, δεν με έτσουξε καθόλου. Αλλά και τώρα για μέσα στην πόλη που το χρησιμοποιώ, είναι καταπληκτικό και κάνει και πολύ ωραία βάση για μακιγιάζ, λόγω του ότι είναι τόσο λεπτόρευστο. Όπως βλέπετε, βάζω και λίγο στην περιοχή των ματιών. Αχ, μυρίζει καταπληκτικά. Μυρίζει για σεμί, νομίζω. Έχει και αντιγυραντική δράση, κάνει την υδάτωση που σας είπα, είναι αδιάβροχο, εννοείται ότι κάνουμε την ανανέωσή μας κάθε 2 ώρες, έτσι. Είναι ένα προϊόν, ένα αντιλιακό, με το οποίο μπορείς να κάνεις εύκολα ανανέωση και μπορείς να βάλεις και μπόλικη ποσότητα, γιατί είναι τόσο λεπτόρευστο όπως προείπα και όσο και να βάλεις δεν θα νιώσεις να σε βαραίνει. Και, ως γνωστόν,
τα προϊόντα της Κονταλή δεν βλάπτουν τους υποθαλάσσιους οργανισμούς και είναι και ανακυκλώσιμο. Βασικό και αυτό. Τελευταία, επιδιώκω πάρα πολύ να χρησιμοποιώ συσκευασίες οι οποίες είναι ανακυκλώσιμες και πάντα βάζω ό,τι περίσσεψε και στα χέρια. Είμαι έτοιμη να ξεκινήσω τη μέρα μου. Εμείς θα τα ξαναπούμε στη βραδινή ρουτίνα. Προς το παρόν σας αφήνω. Και περνάμε στη νυχτερινή ρουτίνα περιποίησης. Λοιπόν, τα μάτια τα καθαρίζω με διαφορετικό προϊόν από ότι το υπόλοιπο πρόσωπο. Για τα μάτια χρησιμοποιώ αυτό εδώ της Garnier, είναι καινούριο, είναι αυτό που είναι mauve, είναι κατάλληλο και για διάβροχο μακιγιάζ και έχει μέσα αργινίνη, η οποία θρέφει τις βλεφαρίδες. Είναι αυτό εδώ. Κουνάω, το πήρα σε μικρή συσκευασία για να το δοκιμάσω και μου έχει αρέσει πάρα πολύ, αφαιρεί πάρα πολύ εύκολα το μακιγιάζ. Λοιπόν, το τοποθετώ λίγη ώρα στο μάτι μου, έτσι λίγο να μουλιάσει το μακιγιάζ, για να μην χρειαστεί να τρίψω. Και είμαι λίγο σαν μονόφθαλμος. Για τον καθαρισμό του προσώπου κάνω double cleansing πάντα, διπλό καθαρισμό δηλαδή, και για το υπόλοιπο πρόσωπο χρησιμοποιώ balm. Ο λόγος που δεν χρησιμοποιώ το balm στα μάτια μου είναι γιατί δεν μου αρέσει τα προϊόντα των ματιών να μεταφέρονται, να φεύγουν από τα μάτια και να πηγαίνουν στο υπόλοιπο πρόσωπο. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να λερώσω επιπλέον το υπόλοιπο πρόσωπο, να μουτζουρώνουμε, να γίνεται ο χαμούλης. Λοιπόν, ωραία. Με το ίδιο θα κάνω και τα χείλια. Και θα συνεχίσω με το υπόλοιπο πρόσωπο. Χρησιμοποιώ το Old Cleansing Balm της The Inkylist, αυτό εδώ, το οποίο είναι ιδανικό από ό,τι λέει για το double cleansing, είναι κατάλληλο για ευαίσθητες επιδερμίδες. Το χρησιμοποιώ είτε έχω μακιγιάζ είτε δεν έχω και έχω απλά την αντιλιακή από το πρωί. Το τοποθετούμε σε υγρή επιδερμίδα, οπότε πάω να τη βρέξω και επανέρχομαι. Έπιασα και τα μαλλιά να μην με ενοχλούν. Βάζω λίγη ποσότητα, τόσο αρκεί. Και το τρίβω λίγη ώρα στο πρόσωπο. Το συγκεκριμένο προϊόν μπορείτε να το αφήσετε και 10 λεπτά πάνω στην επιδερμίδα σαν μάσκα, ας πούμε, διότι βοηθάει πάρα πολύ με κοκκινίλες, σημαδάκια, καταπραίνει το πρόσωπο και το ενυδατώνει. Οπότε, αν θέλετε, το αφήνετε και 10 λεπτά για να ρουφήξει η επιδερμίδα όλα τα ενεργά συστατικά που έχει μέσα στο προϊόν. Είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να μπει και στα μάτια, απλά εγώ επιλέγω να μην το χρησιμοποιήσω εκεί, για το λόγο που σας είπα. Πάμε και στο λαιμό, οπωσδήποτε. Έχει μέσα κόκκους. Αυτό δεν με ενθουσιάζει, γενικά δεν είμαι φαν των κόκκων, όπως ξέρετε όσοι με παρακολουθείτε καιρό. Και μάλιστα είναι κόκκι σαν του αλατιού, δηλαδή είναι λίγο σκληρή. Αυτό δεν μου άρεσε, δεν το ήξερα πριν αγοράσω το προϊόν. Αλλά εντάξει. Το ξεπλένω και επανέρχομαι. Συνεχίζω με το καθαριστικό προσώπου, είναι το ίδιο που χρησιμοποίησα και για την πρωινή μου ρουτίνα. Βάζω πάλι έτσι λίγη ποσότητα και το τρίβω σε υγρή επιδερμίδα. Συνεχίζω με το τόνερ που χρησιμοποίησα και το πρωί από την Natura Siberica. Και περνάω στο σέρουμ. Αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ τον ορό της Κονταλή, αυτόν εδώ, ο οποίος είναι ο Vino Perfect,
Και είναι ειδικός για τις πανάδες. Είναι και για πρόληψη των πανάδων και για αντιμετώπιση αν έχουμε βγάλει. Μου τελειώνει, το χρησιμοποιώ πολύ καιρό τώρα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Έχω πάρει ξανά τον ίδιο, ήδη δηλαδή, μην τυχόν και ξεμείνω. Μου άρεσε πολύ και κάτι παναδούλες που είχα βγάλει στο πρόσωπο, τις βλέπω ότι έχουν αρχίσει να εξασθενούν, σιγά σιγά φεύγουν. Οπότε σας το προτείνω, αν έχετε πανάδες, είναι ωραίος ορός, είναι λεπτόρευστος, οπτικά είναι σαν γαλατάκι στην όψη, πολύ λεπτόρευστο, απλώνεται πολύ ωραία στο πρόσωπο και απορροφάται αμέσως. Αυτός ο ορός υπήρχε ήδη στην αγορά, απλά ήταν σε διαφορετική συσκευασία και λίγο διαφορετική σύνθεση από ό,τι λέει η εταιρεία. Τώρα έχει αλλάξει. Να σας πω ότι έχει μέσα βινιφερίνη, η οποία είναι, νομίζω, από ό,τι λέει η εταιρεία, 62 φορές, αν δεν κάνω λάθος, πιο αποτελεσματική από τη βιταμίνη C. Μέχρι στιγμής μπορώ να πω ότι ναι, είναι αποτελεσματική όσον αφορά τις πανάδες. Βέβαια, θα σας έχω περισσότερες πληροφορίες στα έμπτης και αφού τελειώσω και την άλλη συσκευασία που έχω, γιατί εντάξει, θέλει καιρό για να δράσει. Όσον αφορά τη λάμψη όμως, εντάξει, δίνει μία λάμψη, όχι σαν τη βιταμίνη C. Δηλαδή, η βιταμίνη C που έχω χρησιμοποιήσει από The Ordinary, η 12%, η οποία λέγεται... δεν θυμάμαι πώς θα σας το βάλω από εδώ να περνάει. Η λάμψη που έδινε ήταν, εντάξει, από άλλο γαλαξία. Σε βλέπανε από τον άλλο γαλαξία με τόση λάμψη. Εδώ δεν έχουμε τόση λάμψη, αλλά έχουμε πολύ ωραία αποτελέσματα με τις πανάδες. Λοιπόν, συνεχίζω με την κρέμα ματιών, η ίδια που χρησιμοποίησα και για την πρωινή μου ρουτίνα από Aloe Plus Colors. Βάζω και λίγο από πάνω, αλλά στο κόκαλο, δεν πηγαίνω πιο κάτω, γιατί όπως έχουμε πει, αν πάμε πιο κάτω, υπάρχει περίπτωση να βαρύνουμε τα βλέφαρά μας και να καταλήξουμε να έχουμε βλεφαρόπτωση και δεν το θέλουμε αυτό. Και τέλος, θα χρησιμοποιήσω την κρέμα νυχτός της Κονταλή, πάλι από τη σειρά Vino Perfect, είναι με γλυκολικό οξύ, πάλι με βινιφερίνη και... Πάλι είναι η ειδική για τις πανάδες. Λοιπόν, μέσα είναι έτσι το προϊόν, ελπίζω να φαίνεται. Θα σας το δείξω και στο χέρι. Είναι έτσι. Είναι αρκετά πλούσια υφής, καμία σχέση δηλαδή με το σέρουμ. Αχ, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Αχ, δηλαδή... Ευχαριστιέσαι ρε παιδί μου όταν το βάζεις και από τη μυρωδιά. Απλά είναι αρκετά πλούσια. Κάνει πολύ ωραία ενυδάτωση, παρόλο που έχει το γλυκολικό οξύ, δεν νιώθω καθόλου να μου τραβάει την επιδερμίδα. Εννοείται ότι αν χρησιμοποιήσετε προϊόν το οποίο έχει μέσα οξέα, οπωσδήποτε την άλλη μέρα, πολύ σχολαστική χρήση αντιλιακού. Έτσι, τα έχουμε πει αυτά σε βιντεάκι σχετικό με τα αντιλιακά. Το επαναλαμβάνω όμως για να το θυμόμαστε. Και ό,τι περισσέψει το βάζω στα χέρια μου, εννοείται, γιατί και εκεί θέλουμε αντιμετώπιση των πανάδων. Αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιώ για την πρωινή και βραδινή μου ρουτίνα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Γράψτε μου κι εσείς από κάτω τι προϊόντα χρησιμοποιείτε για πρωινή και βραδινή ρουτίνα, για να πάρω κι εγώ ιδέες και από ποια είστε ευχαριστημένοι και θα μου τα προτείνατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο με πατημένο καμπανάκι, να μου ακολουθήσετε και στο Instagram και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!